Εδώ και ένα χρόνο και με πρόσχημα τον κορονοϊό, η πολιτική αυτή της εργασιακής ισοπαίδωσης όχι μόνο συνεχίστηκε, αλλά σφραγίστηκε υπό τη δαμόκλειο σπάθη της αναγκαστικής ανεργίας. Με το αναγκαστικό κλείσιμο εκατοντάδων χιλιάδων επιχειρήσεων που έμειναν ανενεργές στις πιο παραγωγικές για τον κλάδο μας τουριστικές περιόδους. Όχι μόνο δεν είδαμε να παίρνονται πραγματικά μέτρα για την αντιμετώπιση των τεραστίων οικονομικών επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης, δηλαδή μέτρα για την ουσιαστική στήριξη των εργαζομένων και με αναπτυξιακή κατεύθυνση, αλλά είδαμε να συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο, με πολιτικές που ολοκλήρωσαν την καταστροφή. Γιατί εκεί έχουν οδηγήσει, συνάδελφοι, τον κλάδο. Η αναποτελεσματική μέθοδος του ακορντεόν με το ανοικοκλείσιμο των καταστημάτων, με επιδοματική πολιτική ενίσχυση των εργαζομένων με ψίχουλα, σε αντίθεση με τα παχυλά οικονομικά δώρα για τους εργοδότες. Το πιο επικίνδυνο όλων είναι η καθυστέρηση κήρυξης της κλαδικής μας σύμβασης εργασίας ως υποχρεωτικής, με την κυβέρνηση να κολυσιεργεί σκόπιμα στη βάση και των επικίνδυνων αντεργατικών διατάξεων που προωθεί με το αντεργατικό αντισυνδικαλιστικό νομοσχέδιο έκτρωμα, με το οποίο επιχειρεί να βάλει στο στόχαστρο το 8ωρο και τις συλλογικές μας συμβάσεις.